Σίγουρα έρχεται το παλικάρι που έχει γίνει στάρ μέσα σε μια νύχτα. Μέσα σε μια νύχτα. Ο γνωστός Ελενίτσας. Μεγάλη μου, το γουστάρουν και οι γυναίκες. Έχει και πλάκα, είναι και πάρα πολύ ωραίο παλικάρι. Ο κύριος Ελενίτσας, δηλαδή ο Λεωνίδας Καρφαγιάννης. Έλα, Λεωνίδα. Ρώτησε μας. Όλο καρφιά αφήνει στους φίλους του. Έτσι. Χειρότερο από σένα. Μετά θα έρθει ο Γιώργος Σαμπάνης και θα μας τα πει. Αλλά και να πορεία Σαμπάνη! Ερωνίνιο! Για το ετάκι, πώς το κόβεις. Έχουμε δουλέψει, πότε δεν ξέρεις. Έχετε δουλέψει, το βλέπω. Σαν να ταιριάζουμε. Είναι και λίγο, είναι ωραίο παλικάρι. Έχετε παίξει μπαλίτσα, γιατί έχω μάθει ότι είναι πολύ. Είναι λάτης που αρέσει. Παίζει μπάλα. Όχι, είναι ωραίο ο Σαμπάνης, είναι παίζει μπάλα, δεν τον βγάλανε και αυτόν τίποτα. Όχι. Όχι ακόμα. Ναι, όχι ακόμα. Σε λίγο, ναι. Σε λίγο ο γυμναστής των celebrities Chris Wallace. Δηλαδή Chris Wallace. Το Chris έχει σχέση με το Αμερικά. Α, I think so. Είναι Άρη, έχεις βάλει. Δεν ξέρω, θα μας το πει το παλικάρι. Έχω φέρει πάνω, θα αλλάξω. Είναι πρωτόγνωρο, ναι. Κάτι αυτό περιμένω εγώ. Ο κατεξοχήν αθλητικός τύπος. Που είμαι, δεν υπάρχει αυτό. Κάθε πρωί είναι αυτό χιλιόμετρα. Που δεν υπάρχει, ο Άρης μας θα τα χώσει. Αμέσως μετά ο Χρήστος Νέζος. Δηλαδή θα ανοίξει την εβδομάδα μόδας. Δεν είναι κομμωδία η εβδομάδα μόδας. Πασαρέλα κανονική. Όλα θα τα κάνει. Και πασαρέλα. Και πασαρέλα. Θα δούμε πάλι εκείνη την υπέροχη γάμπα. Ναι. Την υπέροχη γάμπα του Χρήστου Νέζου θα δούμε στο άνοιγμα της εβδομάδας μόδας που ξεκινάει στην Αθήνα. Μετά θα δούμε τον πόλεμο των δύο φίλων. Τσουρέκια. Μπράβο. Πες μου ποιος αξιός, ποιος τόπος. Γιατί ρε, εσύ είσαι καλύτερα από εμένα, τι έχεις δει. Δεν καταλαβαίνω. Την άλλη φορά μας βγάλατε άχρηστος, μας βγάλατε ότι εμείς δεν κοιμόμαστε για να αλλάζουμε μόνο λάμπες, να κουνάμε ψυγεία. Εντάξει. Κάτσετε. Θα σας πούμε και εμείς τι είστε χρήσιμες εσείς.